Θέλω να καλησπερίσω και στη συζήτησή μας την Κωνσταντίνα Αδάμου, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, μέλος ΚΕ του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ακριβώς. Κυρία Αδάμου, καλησπέρα σας. Ανδρέα, μένεις και εσείς στη συζήτησή μας. Κυρία Αδάμου, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλες τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Και επειδή έτσι πλέον και επίσημα έχουμε προεκλογική περίοδο, να πούμε ότι είμαι εκ νέου υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Κυρία Δάμα, ακούσαμε λοιπόν σήμερα τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει τις εκλογές στις 21 Μαΐου. Βεβαίως είχαμε το προηγούμενο διάστημα και ένα παρασκήνιο με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη για την συνεργασία, ακούστηκαν πολλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν οι εκλογές, θα γίνουν στις 21 Μαΐου. Ανήμερα της γιορτής σας, κυρία Δάμα. Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε, ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ από πέρυσι το έλεγα ότι θα γίνουν τέλος του Μαΐου του 2023. Ούτως ή άλλως δεν κινήθηκα καθόλου ούτε καν προεκλογικά για τις 9 Απριλίου που είχε γίνει όλο αυτό σε όλη την Ελλάδα, ότι έλεγα θα γίνει 9 Απριλίου και πριν από το τραγικότατο δυστύχημα στα Τέμπη πάλι δεν το πίστευα, οπότε όπως και ο κύριος Σταματόπουλος έτσι και εγώ είχαμε πέσει μέσα στην ημερομηνία των εκλογών. Παρόλα αυτά όμως υπήρχε μια μακρά εκλογολογία και από μέρους της κυβέρνησης και από μέρους της αντιπολίτευσης που κούρασε τον κόσμο. Τα υπουργεία υπήρχαν έτσι περίοδοι που άφησαν τα στυλό, δηλαδή άφησαν που υπολειτουργούσαν, υπολειτουργούσαν ακριβώς. Που λειτουργούσαν και όλο αυτό δηλαδή πηγαίνει ήδη εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα πλέον έχουμε την ημερομηνία, είναι 21 Μαρτίου, όντως είναι στην γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, οπότε είναι στη γιορτή μου επάνω. Αυτό, μακάρι ο κόσμος να μου δώσει έτσι ένα ανέξοδο δώρο και να μην ή την ψήφο του δηλαδή. Κυρία Δάμου, βλέπουμε λοιπόν από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να μεγαλώνει το ποσοστό των ανθρώπων που δεν φαίνεται να τάσσονται υπέρ κάποιου κόμματος. Μετά και το τελευταίο τραγικό αυτό περιστατικό με τα Τέμπη, βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο μειώνεται το ποσοστό των κομμάτων και πάμε στους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτό και αν θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει κάπως και την προεκλογική περίοδο και τα θέματα τα οποία θα θέτατε top στην ατζέντα σας. Βεβαίως εδώ για να απαντήσει συνολικά η κυρία Αδάμου, να πούμε ότι σύμφωνα με αυτά, με τις μετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις, η απογοήτευση αυτή δεν πηγαίνει, οι ψήφοι δηλαδή δεν πηγαίνουν ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ, πηγαίνουν κυρίως στην ακροδεξιά. Τι λέτε, κυρία Αδάμου? Ναι, όντως η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή, κύριε Σταματόπουλε, και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε ως λαός, θα πρέπει να το κοιτάξουμε ως κοινωνία. Να μην ξαναέχουμε αυτά τα πολύ δυσάρεστα γεγονότα του 2012. Δεν είναι ψήφος αντιδραστική ή ψήφος σε ένα ναζιστικό μόρφωμα. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να στραφεί εκεί. Υπάρχουν επιλογές κοινοβουλευτικών κομμάτων. Άμα δεν θέλει κάποιο τόσο συστημικό, που ας μην ξεχνάμε όμως ότι το συστημικό κόμμα έχει και πραγματική ατζέντα ρεαλιστικής πολιτικής όπως έχει το ΠΑΣΟΚ. Και την επόμενη μέρα μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Απλώς εδώ πρέπει να πούμε όμως, κυρία Αδάμου, σας διακόπτω γιατί εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τι θα πει συστημικό κόμμα. Τα κόμματα είναι στυλοβάτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πολιτεύματός μας. Έτσι, προβλέπονται και είναι οι φορείς της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του πολιτεύματός μας. Έτσι ακριβώς. Είμαστε θεματοφύλακες και πρέπει να τηρούμε τους νόμους και να σεβόμαστε το Σύνταγμα. Είναι πρωταρχικής σημασίας αυτό για να υφίσταται ένα κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο και το ίδιο και να μπορεί να έχει κάποιος σε την θέση του βουλευτή, της βουλεύτριας. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, είναι το μοναδικό κόμμα που έχει σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά του, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν από σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε όντως τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να πέφτουν ολόνα και περισσότερο, ακόμη και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να δηλώσει το παρόν. Είναι το κόμμα με τον υπεύθυνο λόγο, με πραγματικά ρεαλιστική πολιτική. Είναι το κόμμα που δίνει ελπίδα στους νέους, καθώς έχουμε ειδικό κεφάλαιο πολιτικής για τους νέους.
στεγαστική πολιτική και η κοινωνική πολιτική, η οποία αφορά στις ευάλωτες ομάδες και στους συνταξιούχους. Και εννοείται πως πρώτο μέλημα είναι να ξαναμπορέσει η μεσαία τάξη να αρχίσει να ζει με αξιοπρέπεια. Κυρία Δάμου, τώρα επειδή και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με τις συνεργασίες και όλο αυτό το οποίο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθήσαμε μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Μητσοτάκη. Προς τα πού κλείνει το ΠΑΣΟΚ τελικά? Κοιτάξτε, είναι μάλλον επιτακτική ανάγκη του κοινοβουλευτισμού να πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνει κάποιος από τους πρωταγωνιστές της απαξίωσης του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, αφού δεν θα τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός αυτή την εντολή. Αλλά αν θα έχουν την πλειοψηφία των ψήφων, δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο έδειξε ποιον προτιμά περισσότερο? Ναι, εάν έχουν αυτοδυναμία, βεβαίως, εννοείται πως θα πρέπει να γίνουν. Όχι, δεν μιλάω για την αυτοδυναμία, αν έχουν όμως ένα υψηλό ποσοστό. Τότε θα χρειαστούν συνεργασίες των κομμάτων. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός, αν δεν έχει πάρει λαϊκή εντολή, δηλαδή θα έπρεπε από μόνοι τους οι αρχηγοί αυτών των δύο κομμάτων να λάβουν και να κρατήσουν έτσι ως κόρη οφθαλμού τη λαϊκή εντολή. Πρέπει να σεβόμαστε την εντολή που λαμβάνουμε από το λαό, από τους πολίτες. Όταν αν ο λαός πει ότι δεν θέλουμε, δεν δίνει αυτοδυναμία, που ούτως ή άλλως έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με ένα τεράστιο ποσοστό αποχής και με ένα μικρότερο δηλαδή εκλογικό σώμα που ψηφίζει, και από αυτό να μην λάβει κάποιος ούτε καν το 33%, 35% και, δηλαδή για να μπορέσει να έχει αυτοδυναμία ή τα ποσοστά του 2019, δεν μπορεί να διακυβερνηθεί. Τότε θα πάμε κανονικά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν και σύμφωνα με το Σύνταγμα, όταν ένα κόμμα έχει αυτοδυναμία, τότε ο αρχηγός του είναι πρωθυπουργός. Όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τότε θα έρθουν οι συγκλήσεις, οι πολιτικές, θα τεθούν επιτάπητος και όχι οι καρέκλες των Υπουργείων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις προγραμματικές μας συγκλήσεις και να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτές τις προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι ακόμη και σε εμάς, εάν ο λαός δεν μας δώσει την εντολή του διψήφιου ποσοστού, εμείς δεν θα πούμε καν στη διαδικασία συγκυβέρνησης. Τόσο πολύ σεβόμαστε τον ελληνικό λαό. Μόνο λοιπόν εάν το ποσοστό μας είναι διψήφιο, θα προχωρήσουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ιδάλλως είναι ξεκάθαρη η εντολή του λαού, μας θέλει για αντιπολίτευση. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τις ψήφους του ελληνικού λαού. Ναι, αυτό όμως δεν θα πρέπει να το ξέρουν οι ψηφοφόροι ποιον θα προτείνετε για πρωθυπουργό? Γιατί να είναι μυστικό, γιατί να μην το ξέρουν πριν την ψηφοφόρη, πριν τις εκλογές? Μα δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα κινηθούν τα ποσοστά. Έχουμε μόνο τώρα εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό θα φανεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών? Όπως και εσείς, εμείς θέλουμε ισχυρό ποσοστό από την πρώτη Κυριακή. Από την πρώτη Κυριακή το ζητάμε για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε επί της ουσίας τις απαραίτητες προγραμματικές συγκλήσεις. Εκεί θα κρυφθούν όλα άλλωστε, ναι. Οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, έχουν ως επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Και μόνο εφόσον αυτές ικανοποιηθούν και προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες που εμείς λέμε, προστατευτούν οι συνταξιούχοι από τη λέλαπα αυτή της ακρίβειας που μαστίζει την κοινωνία μας εδώ και τόσο καιρό, μόνο τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Από την πρώτη Κυριακή. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια είπε κατευθείαν ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο οποίος θα θέλει, ας πούμε, να δει την νομοθεσία, το νόμο που θεσμοθέτησε ο ίδιος, να λαμβάνει χώρα. Και αυτό πάλι προκαταλαμβάνει από μόνος του το ποσοστό το μη αυτοδύναμο, γιατί όντως ή άλλως το γνωρίζει. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα τα ποσοστά μας, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόσωπα. Μάλιστα. Κυρία Δάμου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ μόνο να πω ότι στην περίπτωση εδώ που έχουμε το ΠΑΣΟΚ και με την κυρία Δάμου, που θα μπορούσε να παραμείνει έστω για λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας, αλλά φαίνεται δεν είναι εφικτό. Βλέπουμε νέους ανθρώπους. Α, είναι η κυρία Δάμου μαζί μας. Λέω, βλέπουμε νέους ανθρώπους
να μετέχουν στις εκλογές και η απαξίωση που ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ των νέων φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως όσο πιστεύουμε. Γιατί νέοι άνθρωποι που η κυρία Αδάμου έχει και είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή δεν είναι η πολιτική δουλειά της, είναι μητέρα, έχει οικογένεια, είναι νέος άνθρωπος και ασχολείται με την πολιτική. Αυτό το θεωρώ ως παράδειγμα προς μίμηση, ότι θα ήταν καλό δηλαδή να έχουμε και άλλους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική. Και δεν ξέρω, κυρία Αδάμου, αν αυτό σας στερεί από άλλες δραστηριότητες η ενασχόλησή σας με την πολιτική. Αν είναι δηλαδή... Έχετε πάντως, κύριε Σταματόπουλε, απόλυτο δίκιο, καθώς αυτό που πρεσβεύουμε και πρεσβεύω και εγώ προσωπικά είναι το νέο πολιτικό ήθος. Το νέο πολιτικό ήθος που έχει ανάγκη η Ελλάδα μας για ένα αύριο, για να έχουμε ελπίδα και να κοιτάξουμε το αύριο με αισιοδοξία για την ευημερία όλων μας, για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Και αυτό το νέο πολιτικό ήθος είναι αυτό που λείπει πολύ συχνά από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό πρεσβεύω και εγώ προσωπικά, αυτό πρεσβεύουμε και ως ΠΑΣΟΚ και αυτό ευελπιστούμε να επαναφέρει τους νέους κοντά στους πολίτες. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μήνυματα τα οποία μεταφέρετε, κυρία Αδάμου. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ.